Λοιπόν, είναι ο κύριος Διαργκόβας στη γραμμή, λογικά, για τον οποίο σας προειδάσαμε και είναι πολύ, θα έλεγα, ευτυχής, ενδιαφέρουσα η συγκυρία, καθώς δεν ξέρω αν έχει επαναληφθεί, αν το ζήσαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν δύο προσχέδια για τον προϋπολογισμό του 2019, λόγω της ιδιαιτερότητας, γιατί έχουμε και Eurogroup, έχουμε και την κατάρτιση κατάθεση του προϋπολογισμού, έχουμε τον όποιον έλεγχο, έχουμε εκλογές, προεκλογικός είναι ο προϋπολογισμός, όπως ο κύριος Βούτσης είπε χθες στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος του είπε καλό είναι να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο κύριος Διαργκόβας γνωρίζει καλύτερα από όλους, με την εμπειρία του, με την θητεία του στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής ως πρότινος. Καλημέρα σας, κύριε Διαργκόβα. Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Βοηθήστε μας λίγο σε αυτό. Είχαμε άλλη παρόμοια παρενθερή περίπτωση όπου να έχουμε δύο σενάρια προϋπολογισμού χάρη μιας ιδιαιτερότητας, όπως στην περίπτωση μας οι περικοπές ή όχι των συντάξεων? Εγώ εξ όσων θυμάμαι, από όσα θυμάμαι όλα τα χρόνια που παρακολουθώ τους κρατικούς προϋπολογισμούς, είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτή την διτή, την έτσι, υπόσταση ενός προσχεδίου προϋπολογισμού. Τα προσχέδια πάντοτε υφίστανται αλλαγές, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές, δύο κατευθύνσεις σε ένα προσχέδιο. Ναι. Οι οποίες όμως... έχουμε ένα προσχέδιο χωρίς σχέδιο ουσιαστικά. Ναι, ναι. Τα οποία όμως και τα δύο με διαφορετικό τρόπο βγαίνουν. Τουλάχιστον βγαίνουν ως πρόβλεψη. Ως πρόβλεψη, ναι. Είναι συμβατά με το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Το υπερβαίνουν αυτό για την ακρίβεια. Στην μία περίπτωση το υπερβαίνει αρκετά, δηλαδή πηγαίνει στο 4,1% πρωτογενές πλεόνασμα, στην άλλη πηγαίνει στο 3,56%. Η πρώτη περίπτωση είναι εκεί όπου περικόπτονται οι συντάξεις, έτσι δεν είναι, και η δεύτερη είναι εκεί όπου δεν περικόπτονται. Ναι, η δεύτερη είναι εκεί που δεν περικόπτονται. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι περιμένει κανείς από ένα προσχέδιο ακόμα προϋπολογισμού, περιμένει μια ξεκάθαρη γραμμή, να δει πώς θα είναι η δημοσιονομική πολιτική. Αυτό που τώρα συμβαίνει είναι να διαιωνίζεται μια βεβαιότητα, μια ασάφεια. Ναι, ξέρουμε, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην υπάρξει η μείωση των συντάξεων, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο. Άρα διατηρείται μια ασάφεια και πολύ φοβάμαι ότι θα διατηρηθεί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, μέχρι το Eurogroup της 3 Δεκεμβρίου είναι το Eurogroup, ναι. Και άρα έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο δίμηνο, στο οποίο δεν θα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, θα περιπλέκονται και με το πότε θα γίνουν εκλογές, και ξέρετε, όλο αυτό θα δημιουργεί ένα σύννεφο, το οποίο σύννεφο θα επιβαρύνει τις αποφάσεις των διαφόρων οικονομικών φορέων, δηλαδή των επενδυτών, αν ήταν να έρθουν επενδυτές, αν ήταν να κάνουν όλοι κάποια οικονομικά βήματα. Τώρα θα περιμένουν όλοι με προσμονή. Το CNBC σήμερα σε δημοσίευμά του λέει ότι υπάρχει ένας φόβος στις αγορές για μονομερείς αποφάσεις ενδεχομένως από μέρος της κυβέρνησης. Ναι. Προχθές μίλησε εδώ ο κύριος Πιτσιόλας, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος. Έχουμε, ναι, και σοβαρούς ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο. Βεβαίως, ο οποίος, ναι, χαρακτήρισε αστεία την συζήτηση περί μονομερών ενεργειών. Συμπληρώνω εγώ, γιατί αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, ότι αυτή τη φορά μονομερής ενέργεια δεν θα έχει αποδέκτη πολιτικές κυβερνήσεις άλλων κρατών, αλλά τις αγορές. Άρα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Οι αγορές δεν συγχωρούν. Ακριβώς, γιατί μπορεί να υπάρχει, και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια ανοχή από τους Ευρωπαίους εταίρους ή από κάποιους Ευρωπαίους εταίρους, ιδίως στην Κομισιόν. Δεν γνωρίζουμε ακόμα για τα κράτη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Σεντένο χθες είπε, έκλεισε το μάτι στην Αθήνα, είπε. Ακριβώς. Εντάξει, μπορούμε να το δούμε αν βγαίνει ο λογαριασμός. Υπάρχει μια προσυνεννόηση. Αλλά το ζήτημα εδώ, μετά τα μνημόνια, δεν είναι ότι έχουμε απέναντί μας μόνο τους δανειστές. Κυρίως έχουμε τις αγορές. Αυτό είναι που δεν έχει γίνει αντιληπτό, νομίζω, τόσο πολύ. Ότι οι αγορές είναι αυτές από τις οποίες καλώς ή κακώς εξαρτώμαστε. Και αν οι αγορές δεν πιστούν και έχουν αυτές τις αμφιβολίες, δεν θα μας δανείζουν, σαφώς δεν θα, ή θα μας δανείζουν με πολύ υψηλός, με επιτόκια που θα υπερβαίνουν το 4% για τα δεκαετή ομόλογα, για παράδειγμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βγούμε στις αγορές
Και όσο δεν βγαίνουμε στις αγορές, τόσο θα αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε το απόθεμα που έχουμε στο το μαξιλάρι, όπως λέμε. Και επίσης οι τράπεζες, εδώ είναι το ευαίσθητο σημείο, οι τράπεζες επίσης δεν θα μπορούν να βγουν στις αγορές. Γιατί αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί το κράτος να δανειστεί για να αναχρηματοδοτήσει το χρέος του, αλλά και οι τράπεζες θα μπορούν να δανειστούν, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να δυσκολεύονται και να έρθει μια στιγμή που θα πρέπει να έχουν πρόσθετα κεφάλαια. Επειδή για την Πειραιώς έχουν υπάρξει τέτοιες συστάσεις να αυξηθεί ότι θα χρειαστούν, ναι, ότι θα χρειαστεί χρήματα. Ναι, ότι θα χρειαστεί χρήματα, 550 εκατομμύρια ευρώ έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εν τούτης, επειδή η άποψη σας πραγματικά για εμένα έχει ιδιαίτερη σημασία και για πολύ κόσμο, βέβαια, κύριε Λιαργόβα, η κυβέρνηση πέτυχε με μεγάλο κόστος για την πραγματική οικονομία και για την μεσαία τάξη, πέτυχε να έχει αποκούμπι ώστε να μην χρειαστεί να πάει σύντομα σε αγορές. Δηλαδή, τα έφερε τα πράγματα με τον τρόπο της έτσι, ώστε να είναι στην δική της διακριτική ευχέρεια να βγει ή όχι στις αγορές. Αν το κλίμα δεν είναι ευνοϊκό, δεν βγαίνει, γιατί δεν θέλει να χρεωθούμε και να χρεωθεί επικοινωνιακά και πολιτικά ένα υψηλό επιτόκιο. Αν δει ότι βγαίνει και μπορεί να πάει κάτω από 4 στο 3,5, λέω εγώ τώρα, μπορεί να βγει και να πει: τα καταφέραμε, πήραμε και 3,5%. Δεν έχει ανάγκη άμεση η κυβέρνηση, γιατί έχει το μαξιλάρι το οποίο συγκεντρώθηκε από τον ιδρώτα και το αίμα του ελληνικού λαού. Ναι. Έτσι. Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε σε αγορές. Όχι, δεν έχουμε ανάγκη να πάμε σε αγορές. Δεν έχουμε ανάγκη. Κοιτάξτε, μια κανονικότητα, αν είχαμε μια πραγματική κανονικότητα, θα βγαίναμε στις αγορές κανονικά. Αλλά το ότι έχουμε το μαξιλάρι, ναι, μας προστατεύει, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά όταν αρχίσεις και χρησιμοποιείς το μαξιλάρι, δυσκολεύεις ακόμα την κατάσταση. Γιατί αυτό που μετράει τελικά όταν δεν έχεις μνημόνια και, εν πάση περιπτώσει, δεν είσαι υπό την ομπρέλα κάποιων πιστωτών, είναι η αξιοπιστία. Και η αξιοπιστία, ξέρετε, δεν χτίζεται. Δεν είναι κάτι το οποίο. Και χτίζεται με βάση τη συμπεριφορά της οικονομικής πολιτικής. Mm-hmm. Εδώ ένας φίλος μου γράφει τώρα, και πώς λέει βγήκαμε από τα μνημόνια και γίνονται όλες αυτές τις συζητήσεις. Εννοεί δηλαδή ενδεχομένως ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να θεώρησε, έτσι όπως του το υποσχέθηκαν, ότι μετά τις 21 Αυγούστου εμείς κάνουμε πάρτι και δεν λογαριάζουμε κανέναν. Δεν είναι καθόλου έτσι. Όχι. Δεν είναι έτσι, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε στους θεσμούς και στους κανόνες που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Άρα υπάρχει μια διαδικασία που οφείλουμε και εμείς να ακολουθούμε. Δεν θα ήταν ποτέ επιστροφή στην προμνημονίου, ας πούμε, ελευθερία που είχαμε όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Έχει προχωρήσει από τότε η διαδικασία της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και όλα τα κράτη-μέλη έχουν περιορισμούς. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς έχουμε ένα πρόσθετο περιορισμό από το 3,5%. Πρέπει να βγάλουμε και ένα 3,5%. Ντέ και καλά. Πρέπει να βγάλουμε και ένα 3,5%. Που εκεί έχω κάποιες αμφιβολίες. Γιατί 3,5%, που δεν, αυτό οφείλεται και στους Ευρωπαίους βέβαια. Γιατί 3,5% και γιατί να μην ρίξουμε το βάρος περισσότερο στην ανάπτυξη, γιατί το 3,5% είναι για να πετύχουμε να έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας για το χρέος, για τους τόκους. Εάν είχαμε δώσει περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη, γιατί είναι 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αν στοχεύαμε περισσότερο στο ΑΕΠ και λιγότερο στον αριθμητή, τότε ίσως τα πράγματα ήταν καλύτερα και για την πραγματική οικονομία. Δηλαδή, να μην κάναμε τόσο μεγάλη λιτότητα, με λίγα λόγια. Ναι, αλλά αν βγάλουμε τον. Αν αφαιρέσετε εσείς την ιδιότητα του κ. Λιαργόβα, του πρώην επικεφαλής του Γραφείου του Προϋπολογισμού και εγώ του Έλληνα δημοσιογράφου, και ήμασταν τώρα σε ένα κανάλι της Δύσης και συζητούσαμε για την Ελλάδα. Ναι. Αφού κατάφερε η Ελλάδα να βγάλει υπερπλεόνασμα. Ναι. Γιατί εγώ να νιώθω ενοχές που την έβαλα να βγάλει 3,5% πλεόνασμα του χρόνου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, αν ήμουν τώρα εγώ Αμερικανός δημοσιογράφος, θα έλεγα αυτοί εκεί βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει λεφτά, τους έχει στύψει, αλλά βγάζει λεφτά. Άρα δεν είναι πολύ το 3,5, να το ξαναβγάλουν. Να το ξαναβγάλουν. Αυτό ακριβώς, για να σας πω, είχα τύχει σε μία συζήτηση στις Βρυξέλλες, πέρυσι ήταν αυτό, και ήταν ένα σύμβουλο του Σόιμπλε. Και συζητάγαμε για το χρέος. Και αυτό ακριβώς το επιχείρημα είπε. Αφού τα καταφέρνετε και βγάζετε υπερπλεονάσματα, άρα να συνεχίσετε με αυτό το ρυθμό. Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι.
Αλλά αυτό νομίζω είναι και η παγίδα στην οποία πέσαμε. Γιατί το υπερπλεώνασμα είναι όπως κάνει ζημιά στην οικονομία, κάνει ζημιά στην πραγματική οικονομία, γιατί βγαίνει με αυτόν τον τρόπο την υπερφορολόγηση. Είναι όπως η χοληστερίνη, όταν είναι υψηλό το μέγεθος της η κακή και η καλή χοληστερίνη. Mm-hmm. Εδώ έχουμε φτάσει στην κακή χοληστερίνη. Ναι, αλλά όταν ο σχεδιασμός πολιτικά γίνεται με βάση του ποιος θα πληρώσει και κάποιοι και δημόσια είχαν βγει πριν από μήνες και λέγανε να πληρώσουν αυτοί που δεν μας ψηφίζουν, αυτοί πληρώσαμε την ήδη περισσότερο. Η μεσαία τάξη την πλήρωσε. Κατ' επέκταση όμως, γιατί είναι παράλληλη απώλεια και αυτονόητη απώλεια και επίπτωση, χάσανε και οι υπόλοιποι. Γιατί αν η μεσαία τάξη, αν ο μικρός επιχειρηματίας, η μεσαία επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση πλήττεται από μια πολιτική ενός-δύο χρόνων, κάποια στιγμή και οι εργαζόμενοι εκεί θα χάσουν τη δουλειά τους ή θα χάσουν το εισόδημά τους ή θα εργάζονται κάτω από χειρότερες συνθήκες. Αυτή είναι η παρενέργεια και έτσι δεν έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Γι' αυτό ο ρυθμός ανάπτυξης και το περίπου γύρω στο 2% φέτος και 2,5, που εκεί έχω κάποια αμφιβολία αν θα το πετύχουμε το 2,5 για του χρόνου, δεν είναι υψηλή, δεν είναι η ρυθμή ανάπτυξη που κανονικά θα περιμέναμε μετά από μια συμπίεση της οικονομίας κατά 25%. Μα φαίνεται, αποτυπώνεται, το είπα στον κύριο Πιτσιόλα, το αποτυπώνεται και στο χρηματιστήριο. Δηλαδή καλπάζει το αμερικανικό και άλλα, υπάρχει ρευστότητα στις αγορές έξω και εμείς έχουμε βαλτώσει, παρόλο που έχουν γίνει φθηνότερα τα εργατικά χέρια, φθηνότερο το κόστος γενικότερα. Και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να ανακάμψουμε και χαιρόμαστε γιατί έχουμε 1,3% ανάπτυξη, ενώ κανονικά μια χώρα που έχει πέσει τόσο χαμηλά στο κόστος το εργασιακό, το μισθολογικό κλπ. Θα έπρεπε να έχει 4-5%. Αυτό είναι το τρελό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, ναι, ιδιαίτερα. Κύριε Γιαρκόβα, κάτι τελευταίο, στην διάρκεια του χρόνου, ναι, αυτό το οποίο προβλέπετε, ναι, τώρα με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σενάρια μόνο στο θέμα των περικοπών, έτσι, τα άλλα είναι λίγος πολύ μονόδρομος. Στην διάρκεια του χρόνου υπάρχει περίπτωση, αν κάπου παρεκκλίνουμε, να γίνουν παρεμβάσεις? Δηλαδή, αν δούμε ότι δεν βγαίνει αυτό που... Το 3,5% είναι τέλος του χρόνου. Μέχρι τότε σταδιακά, ναι, πρέπει να προκύψουν πράγματα. Υπάρχουν... Αυτό προβλέπεται αυτό. Είναι αυτό της αυξημένης εποπτείας που έχουμε, που είναι κάθε τρεις μήνες. Η αυξημένη εποπτεία προβλέπει και εφόσον κάτι δεν πηγαίνει καλά, να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Δεν είναι κάτι εκτός κανονισμών. Οπότε τελούμε υπό ασφυκτικό έλεγχο και στην πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού. Ναι, δεν έχουμε τον έλεγχο που είχαμε πριν, το πολύ στενό κορσέ. Mm-hmm. Αλλά εξακολουθούμε να είμαστε υπό εποπτεία. Και θα είμαστε για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια, όσο δεν έχουμε αποπληρώσει το 75% mm-hmm. του χρέους το οποίο έχουμε πάρει. Ναι, βέβαια υπάρχει και μία ανάγνωση στη χώρα μας. Δεν σας κρύβω, δεν έχει σημασία, αλλά και εγώ δεν απέχω και πάρα πολύ από αυτήν. Μια εποπτεία μάλλον τη χρειαζόμαστε, γιατί αν αφαιθούμε στις παθογένειες της δικές μας, θα πλαγκωθούμε πάλι με προσλήψεις συμβασιούχων, αυτό, δαπάνες, πατάλες κλπ. Και θα ξαναχάσουμε την μπάλα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παρελθόν εξαιτίας αυτών των λαθών φτάσαμε στα μέλη. Ότι κάναμε, για παράδειγμα, προεκλογικά παροχές. Έχουμε πολλά παραδείγματα, ναι, στο πρόσφατο παρελθόν μας, που η οικονομία εκτροχιάστηκε ακριβώς εξαιτίας των πελατειακών διευθετήσεων και ρυθμίσεων. Να είστε καλά, αγαπητέ κύριε Γιαρκόβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά και καλημέρα σας, καλημέρα.